την τσάντα μου, ξέχασα την τσάντα. Δεν πάει καλά ο καημένος. Όλα τα ξεχνάει. Και τώρα θα σας ξεναγήσω εγώ σε αυτό το ωραίο το νησί. Ελάτε μαζί μου, ελάτε. Αφήστε τον αυτό. Ελάτε να πάμε στα στενά, στα βουνά, στα λαγκάδια. Έχει λαγκάδια άραγε, κανείς δεν ξέρει. Πού πας? Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή. Ο δρόμος θα μας πάρει, αγάπη μου μαζί. Πού πας? Έχει κανένα καφενεδάκι να πούμε έτσι, κανένα καφεδάκι. Πατερώνησο. Ο Πατερώνης. Όμιλος. Όμιλος. Πατερώνης ή όμιλος. Πατερώνησο. Γιατί Πατερώνης. Είναι ο πατέρας μου. Εσύ είσαι. Τι μου κάνουν. Τι κάνει Πατερούλη, καλά είστε. Κάτσε πήγες ένα καφεδάκι. Ένα, κάτσε εγώ λίγο να πω. Κάτσε, να πάω εγώ μέχρι εδώ το μουσείο. Δεν έχει κανένα τίποτα. Ξανάρχομαι. Περιποιηθείτε την, έτσι. Ό,τι θέλει το μαράκι. Τελείωσε. Βρίσκομαι λοιπόν και σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Κύριε Κουνή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Είστε ο διευθυντής του μουσείου. Του Ναυτικού Μουσείου Νουσών. Ειλικρινά, έτσι μια μικρή βόλτα που έκανα, έχω μείνει άναυδος. Θέλω να μου πείτε, ένας επισκέπτης εδώ, όταν θα έρθει, τι θα συναντήσει. Έχουμε 22 πίνακες ενός λαϊκού ζωγράφου, του Αριστίδη Ιδίκα, ο οποίος ήταν ναύτης στα ιστιοφοροπία. Είναι συγκλονιστικές ζωγραφίες. Δοκίμασε το χέρι του, ότι πιάνει και εγκατέλειψε το ναυτικό επάγγελμα. Και έμεινε στοιχείο για 40 χρόνια και πλειογράφησε. Συγκλονιστικοί πίνακες. Ναι, ναι, ναι. Μέσα έχετε μια άλλη συλλογή που εκεί έχω μείνει έκπληκτος. Ναι, μετά την ομαχία του Τράφαλγκαρ του 1805, στην Αγγλία οδηγούνται 40.000 Γάλλοι εχμάλωτοι. Εκεί λοιπόν άρχισαν να φιλοτεχνούν με κόκαλα ποδιού. Μοδινά κόκαλα. Ό,τι κόκαλο έβρισκαν. Ναι, από την κουζίνα τους. Από την κουζίνα. Έκαναν χειροτεχνήματα ναυτικού περιεχομένου, τα πουλούσαν και βελτίωναν από το σίτιό τους. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα μέσα είναι πλοία φτιαγμένα ακόμη και από κόκαλα. Από κόκαλα ποδιού, από κόκαλα φάλαινας, είναι καπιταλιστικά μοντέλα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πλοία φτιαγμένα, χειροποίητα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από διάφορες ομολογίες. Υπάρχει ο φάρος των Ινουσών. Είναι του 1864 με καταπληκτικά κρύσταλλα γαλλικά. Ο φαροφύλακας ήταν κούρδιζε το βράδυ και έπαιρνε μία στροφή το λεπτό περί τον άξονα του και έδινε μία φωτοβολία από εδώ και μία φωτοβολία από το άλλο κάτω πτρό. Και πίσω με ένα μεταλλικό έλαμψμα έδιδε το σκοτάδι. Έπαιρνε μία φλόγα σιτηρινής και την φωτοβολούσε χάρη σε αυτά τα κρύσταλλα σε απόσταση 18 μιλίων. Πέρα λοιπόν από αυτή τη συλλογή που είναι μοναδική στον κόσμο, που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πλοία που φτιάχτηκαν κάτω από αυτές τις απίστευτες συνθήκες, θέλω να πω ότι ο κύριος ήταν πρώην γυμνασιάρχης, που τώρα πλέον κάνει αυτή τη δουλειά, οπότε έχει επιτελέσει και έναν άλλον ρόλο πολύ σημαντικό στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Συμβάλαμε εδώ. Θέλαμε στο να στηθεί αυτό το μουσείο. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι σε αυτό το νησί ιδρύεται το πρώτο ναυτικό γυμνάσιο της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαστε καλά και ήταν για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή μου να είμαστε εδώ και να μου λέτε όλα αυτά. Να είστε καλά, γεια σας. Τι κάνετε, γεια σας. Παρακαλώ, τι κάνετε. Έχω μάθει κύριε Τζίμι, τραγουδάτε Στέλιο Καζαντζίδη. Η ζωή μου χωρί είναι μια ανευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν πίνει. Πα. Έλα ένα χειροκρότημα για τη Μαρία. Έχετε δίπλα σας μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, την κυρία Καβογιάννη. Ήθελα για χατήρι μου ένα στίχο ακόμη τραγουδιού, γιατί δεν σας άκουσε. Κατά το πρόκαμισό μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφαλμά είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ωραίο! Ήσασταν καλέ! Πάρα πολύ ωραία! Συγχαρητήρια, λέει κύριε Τζίμι! Ευγιονιός που αγαπούσα στην Αμερική και μου στην ένα γράμμα να μην είπαν τα και μου στην ένα γράμμα να μην είπαν τα κι. Αμάρα, αυτός ήταν ο Τζίμις! Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καταρχάς, ένα χειροκρότημα στη Μαρία που ήταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι.
Αράκι μου, πέρασες καλά. Τέλεια, ήταν εξαιρετική εκδρομή. Άρα Μαρία, και εγώ σε ευχαριστώ γιατί είσαι από τις ωραιότερες παρές. Ένα χειροκρότημα για τις συνούστες για αυτό το υπέροχο νησί. Έρι, 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 μες το καλοκαίρι. Έρι, 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 μες το καλοκαίρι. Άντε, αντίο, να είστε καλά. Έρι, 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 κάψες μου τις καρδιάς το τσιέρι.